Κύριε Βρυσάλη, τα τελευταία 7 χρόνια πραγματικά ακούω τις διοικήσεις του Συλλόγου Εργαζομένων να μιλούν για ελλείψεις προσωπικού, για προσλήψεις με το σταγονόμετρο. Τελικά, αυτή η κατάσταση γιατί δεν αλλάζει? Ναι, κατά τη γνώμη μας δεν αλλάζει και δυστυχώς θα χειροτερέψει αν δεν αποφασιστικά οι ίδιοι εργαζόμενοι, όχι μόνο στην υγεία αλλά και έξω από το χώρο της υγείας, δεν διεκδικήσουν το αυτονόητο. Δηλαδή να έχουν την υγεία όταν πρέπει, όσο πρέπει και βεβαίως με το κατάλληλο και αντίστοιχο προσωπικό και εξοπλισμό. Γιατί ακριβώς τα νοσοκομεία, κύριε Κομμαντάκη, τα τελευταία ιδιαίτερα χρόνια σπρώχνονται από όλες τις κυβερνήσεις να λειτουργούν όλο και περισσότερο με ιδιωτικά και οικονομικά κριτήρια. Δηλαδή, να έχουν το μεγαλύτερο δυνατό όφελος από άποψη εισπράξεων και το δυνατότερο λιγότερο κόστος από άποψη και μισθοδοσίας εργαζομένων αλλά και παροχών υγείας. 38 παράδειγμα, αν θέλετε, τέτοιου είδους αντίληψη και πολιτικής, ναι, είναι ότι αυτή τη στιγμή στα δημόσια νοσοκομεία, όπως και στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, το 30% περίπου του προσωπικού είναι πλέον με ελαστικές εργασιακές σχέσεις. Αυτό σημαίνει ότι η μισθοδοσία αυτών των εργαζομένων δεν γίνεται από το κράτος, γίνεται πλέον από τα όποια έσοδα έχει το νοσοκομείο, παύλα επιχείρηση λέμε εμείς, και τα όποια χρήματα δίνει το κράτος, που κάθε χρόνο είναι και λιγότερα. Μόνο ο προϋπολογισμός του 2020 εγγράφει λιγότερα 38 περίπου εκατομμύρια για τα δημόσια νοσοκομεία. Που αυτό έχει αντανάκλαση και στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Ένα νοσοκομείο που είναι η ναυαρχίδα έτσι και αλλιώς αντικειμενικά σε όλο το νησί και στο όλο το Νότιο Αιγαίο. Με ανθρώπινο δυναμικό αρκετά αξιόλογο και βεβαίως με ένα ιατρικό και εξοπλισμό που θέλει και συντήρηση και ανανέωση. Τα τελευταία χρόνια, αυτά τα δύο, και υποχρηματοδότηση και υποστελέχωση, συνεχώς οθούν τα νοσοκομεία και το νοσοκομείο να ψάχνει να βρει έσοδα. Ένα στοιχείο, το έχω πει πολλές φορές, δεν θα σταματήσω να το λέω, ότι μόνο το 2018 το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, Δημόσιο Νοσοκομείο, με νόμους του κράτους εδώ και χρόνια, έχει εισπράξει από τους κριτικούς περίπου 1,5 εκατομμύριο ευρώ από τα ιδιωτικά απογευματινά ιατρία και άλλα περίπου 3,5 εκατομμύρια από τις επεμβατικές πράξεις που γίνονται το απόγευμα. Άρα μιλάμε ότι πλέον το νοσοκομείο που γνωρίζαμε τα προηγούμενα χρόνια, που δεν ήταν το ιδανικό, αλλά γίνεται ακόμα πιο εμπορευματοποιημένο. Δηλαδή, θέλεις υγεία, θα έχεις μια βασική παροχή το πρωί και το απόγευμα θα έχεις το παραπάνω, το επιπλέον, εφόσον έχεις χρήματα. Να πάμε λίγο στα ενδότερα. Προσφάτως, πολλά τα δημοσιεύματα και για την παιδοψυχιατρική του ΠΑΓΝΗ. Είναι ένα κλασικό παράδειγμα υποστελέχωσης. Βεβαίως υποστελέχωσης με μεγάλες ευθύνες. Έχουν γίνει κινήσεις? Κοιτάξτε να δείτε, η κίνηση τελευταία που έχει γίνει από την ίδια την διευθύντρια της κλινικής είναι ότι πλέον η κλινική αυτή από τις 24 του Νοέμβρη, από προχτές πλέον, ναι, οι εφημερίες της δεν μπορούν να γίνουν με ασφάλεια γιατί ακριβώς λείπουν γιατροί, όπως επίσης λείπει νοσηλευτικό προσωπικό. Όπως και επίσης... πώς λειτουργεί δηλαδή, πώς θα λειτουργήσει η λειτουργεί με rotation, το γνωστό rotation των γιατρών που κάνουν, ναι, ειδικότητα, με την κάλυψη της ίδιας της διευθύντριας. Δεν μπορεί να μιλάμε τώρα για μια ανάπτυξη μιας κλινικής παιδοψυχιατρικής που ξεκίνησε με δάφνες ότι εδώ στήθηκε μια κλινική με πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Τότε το είχαμε καταγγείλει για όσους μας θυμούνται ότι δεν μπορεί να ξεκινάνε έτσι κλινικές τμήματα χωρίς το απαραίτητο προσωπικό και μετά από 6 χρόνια περίπου να είμαστε στο ίδιο έργο θεατές για το αυτονόητο. Και δυστυχώς δεν είναι μοναδική κλινική. Συνεχόμενα υπάρχουν καταγγελίες πλέον εργαζομένων, τμήματων, εργαστηρίων που λέει ότι η κατάσταση στο νοσοκομείο μας, και αυτό είναι βέβαια αντανάκλαση και σε άλλα νοσοκομεία, δεν πάει άλλο. Δηλαδή η υποστελέχωση χτυπάει κόκκινο και μας, αν θέλετε, και είναι σε αρνητική κατεύθυνση οι ίδιες οι δηλώσεις του νέου διοικητή του νοσοκομείου που έγιναν σήμερα διαβάζοντάς τες, που λέει ότι σήμερα δεν υπάρχει πρόβλημα νοσηλευτικού προσωπικού. Δηλαδή, θα ήθελα να σας πω, γιατί σας έχουμε, κύριε Βρύσαλη, και δεν ξέρω, κάτι συμβαίνει. Δηλαδή, από τη μία, σας έχουμε βεβαίως σας εκπροσωπώντας τον Σύλλογο Εργαζομένων του ΠΑΓΝΗ να αναφέρετε τεράστια κοινά σε οργανικές θέσεις, σημαντικές οργανικές θέσεις εντός του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου, να μας λέτε την παιδοψυχιατρική, να μας λέτε ότι υπάρχουν συναδελφοί σας οι οποίοι έχουν να πάρουν ρεπό που τα υποχρεούνται κανονικά από το 15, από το 16. Υπάρχουν υπηρεσίες που δεν τα έχουν δώσει, βεβαίως. Και ξαφνικά διαβάζουμε αυτό που είπατε πολύ σωστά προηγουμένως, τον νέο διοικητή του ΠΑΓΝΗ να αναφέρει σε συνέντευξή του πρόσφατη ότι δεν συντρέχει κανένας λόγος ανησυχίας και ότι δεν είναι υποστελεχωμένο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο και τζάμπα φωνάζεται, να σας το πω. Κοιτάτε, ναι, αυτό καταλαβαίνει κάποιος ότι τζάμπα φωνάζει, αποτυπώνει μάλλον τις ίδιες τις προθέσεις της κυβέρνησης
που λέει ότι κοιτάτε να δείτε, θα ζήσετε με αυτούς τους ανθρώπους που έχετε, θα τους ξεθεώσετε, θα τους στύψετε και βεβαίως απέναντι σε αυτό το στύψιμο συνένοχος επιδιώκει να κάνει η νέα διοίκηση και τους συνοδούς. Λες και ο καθένας που έρχεται στο νοσοκομείο σαν συνοδός κάποιου ασθενή έρχεται γιατί δεν έχει να κάνει τίποτα αυτή το βράδυ. Αυτή τώρα, για να καταλαβαίνει και ο κόσμος, γιατί είναι πολύ σημαντικό το να τα πούμε μεταξύ μας, το ξέρετε κύριε Βρύσαλη, θα καταλάβουμε ένα τον άλλο, αλλά θέλω να καταλαβαίνει και ο κόσμος ότι η λογική του νέου διοικητή, του κυρίου Χαλκιαδάκη, είναι αυτή που περιγράψατε προηγουμένως, ότι τέλος η συνοδή πλέον στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο. Ναι, και τέλος οι αποκλειστικοί νοσηλευτές. Γιατί... Και τέλος οι αποκλειστικοί νοσηλευτές. Βεβαίως, αυτό θα ήταν το ιδανικό. Δηλαδή να έχει τον νοσηλευτή ή τον γιατρό, όχι έναν το βράδυ όμως που δεν θα προλαβαίνει να πηγαίνει από ασθενή σε ασθενή, όχι έναν γιατρό που θα. Να ρωτήσω κάτι, ήταν καπρίτσιο του κάθε ασθενούς να έρχεται με την οικογένειά του με 3 και 4 άτομα στο νοσοκομείο? Ούτε το ασθενή καπρίτσιο είναι, ούτε το κριτικό είναι, γιατί αυτό το φαινόμενο είναι πανελλαδικό. Συμπαράσταση κάνουν στον άνθρωπό του όσοι πάνε και. Και όχι μόνο συμπαράσταση. Πολλές φορές είναι και αναγκαίο να έχει κάποιον άνθρωπο δίπλα, γιατί ο νοσηλευτής δεν προλαβαίνει να πάει από κρεβάτι σε κρεβάτι και από ασθενή σε ασθενή. Εδώ νομίζω ότι ζούμε στην Κρήτη, ζούμε στην Ελλάδα και ακριβώς αυτό που σας αποτυπώνω τώρα το ζουν οι κριτικοί καθημερινά. Και όχι μόνο στο Πανεπιστημιακό, όχι μόνο στο Βενιζέλιο, όχι μόνο στα Χανιά, όχι μόνο στο Ρέθινο, σε όλη την Ελλάδα. Και δεν είναι καπρίτσιο κανένας Έλληνα ή κανένας ασθενή να θέλει να πληρώνει το βράδυ αποκλειστικό γιατί δεν μπορεί να καλύψει το δημόσιο σύστημα υγείας αυτό που έχει πληρώσει. Σίγουρα εκεί που είναι να μπει ένα μέτρο να μπει. Σεβόμενοι βεβαίως και τους ασθενείς τους υπόλοιπους. Βεβαίως, εμείς θεωρούμε ότι αυτός ο κόσμος που δουλεύει στα νοσοκομεία, είτε με συμβάσεις, είτε ακόμα και αποκλειστικοί που είναι πτυχιούχοι νοσηλευτές, το δημόσιο σύστημα υγείας θα μπορούσε να τους έχει απορροφήσει όλους. Μόνο τα κενά στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο νοσηλευτικού προσωπικού είναι πάνω από 300. Δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να λέγεται και από επίσημα χείλη ότι δεν υπάρχει θέμα στελέχωσης νοσηλευτικού προσωπικού και στη Γαλλία ότι είναι λιγότεροι. Μα στη Γαλλία ανοικοκλίνουν κλινικές γιατί το κόστος συντήρησης μιας κλινικής εξαρτάται από πόσες εγχειρήσεις, πόσα έσοδα έχει. Εκεί θέλουμε να πάμε δηλαδή το σύστημα υγείας. Αν θέλουμε να το πάμε εκεί, να ανοικοκλίνουν κλινικές όχι με βάση τις ανάγκες αλλά με βάση τα έσοδα που έχει, να βγει η κυβέρνηση, να βγουν οι διοικούντες, να το πούνε καθαρά. Εμείς τέτοιο όμως σύστημα υγείας θα το αντιπαλέψουμε και το λέμε πολύ καθαρά και στη νέα διοίκηση όπως κάνουμε και στην προηγούμενη. Εμείς μέτρα, πολιτικές που θα συγκρούονται με τα συμφέροντα των ασθενών καταρχήν και των εργαζομένων, όχι μόνο απέναντι θα είμαστε, αλλά θα καλέσουμε και την κοινωνία να προασπίσει το δικαίωμά του να έχει μια δημόσια δωρεάν υγεία με ανθρώπους που να μπορούν να τον εξυπηρετήσουν και όχι ανθρώπους εξαντλημένους, όχι γιατρούς που μπορεί να έχουν μέρες να είναι μέσα στο νοσοκομείο, 2 μέρες μετά από εφημερία να μένουν, όχι νοσηλευτές που μπορεί να δουλεύουν όλο το μήνα, να μην μπορούν να πάρουν ένα ρεπό Σαββατοκύριακο, να τρέμει το φιλοκάρδο σου να αρρωστήσει γιατί δεν έχει κάποιο να σε καλύψει, να πρέπει, αν θες να φέρνει το παιδί σου στη νυχτερινή βάρδια, ακριβώς γιατί δεν έχει που να το αφήσει. Τέτοια συμβαίνουν στα δημόσια νοσοκομεία και χάρη στο φιλότιμο κύριο Κουμαντάκη, σήμερα κρατιέται το σύστημα υγείας σε αυτό το επίπεδο και σε καμιά πολιτική και κανέναν υπουργό υγείας. Υπάρχει και η άλλη όψη νομίσματος και το άφησα τελευταίο γιατί πραγματικά το πιο σημαντικό ήταν να ακουστούν τα προβλήματα των εργαζομένων. Που έχουν αντανάκλαση, κύριε Κουμαντάκη, στους ασθενείς έχουν. Αναφορικά με το περιστατικό, με το φακελάκι, με τον γιατρό του στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Κοιτάξτε, το καταδικάσαμε από την πρώτη στιγμή. Πρέπει η υπόθεση να διερευνηθεί σε όλη την έκταση και βεβαίως δεν αντανακλά μια μεγάλη πλειοψηφία των μαχόμενων υγειονομικών που δίνουν καθημερινά τον αγώνα, αν θέλετε, να παρέχουν στον ασθενή το καλύτερο. Ρωτάει κανείς πάντως, εν έτη 2019-2020 ακόμα δεν έχουν βάλει νερό στο κρασί τους ορισμένοι που συνεχίζουν να ζητούν, ας πούμε, φακελάκι ή να υπάρχει αυτή η χρηματική σχέση του χρηματισμού μέσω του συστήματος υγείας. Και λέω δυστυχώς, έχει απονεχοποιηθεί σήμερα το ζήτημα ότι η υγεία είναι εμπόρευμα. Όταν το ίδιο το κράτος έχει βάλει σαν εμπόρευμα από το μεσημέρι και μετά στα δημόσια νοσοκομεία το νόμιμο απογευματινό ιατρείο που λέει θα πάρεις και εσύ, θα πάρω και εγώ και θα μοιράσουμε αυτά που το δίνει ο ασθενής. Δεν λέω ότι αυτό είναι η δικαιολογία που πρέπει κάποιος να πάρει. Το έχει απενεχοποιήσει καταρχήν στη συνείδηση ένθεν και ένθεν. Με αυτή την έννοια εμείς λέμε ότι τέτοια γεγονότα είναι καταδικαστέα και βεβαίως δεν αφορούν το μεγαλύτερο κομμάτι των υγειονομικών.
πρέπει, αν πέφτει στην αντίληψη ασθενών, να καταγγέλλεται και προφανώς θα πρέπει, εφόσον οι υγειονομικοί θεωρούν και έτσι είναι ότι τα έσοδά τους, οι μισθοί τους είναι μικροί, να παλέψουμε μαζί να αυξηθούν οι μισθοί μας, να ξαναγυρίσει ο 13ος, 14ος μισθός που μας έχει κοπεί, να ενταχθούμε στα βαρέκια να διγυνάει, κύριε Κουμαντάκη, να το ξέρει ο κόσμος. Οι υγειονομικοί σήμερα, οι νοσηλευτές, οι γιατροί δεν ενταγμένοι στα βαρέκια να διγυνά. Είμαστε ακόμα εργαζόμενοι σαν να είμαστε εργαζόμενοι σε κάποια άλλη υπηρεσία. Δηλαδή, μάλιστα, θα βγούμε και εμείς και όλοι, και οι υπόλοιποι συνάδελφοί μας όλοι στα 67. Αυτό είναι, εκεί μας πάνε και βεβαίως θα καλέσουμε και αύριο στην κινητοποίηση και τα νοσοκομεία του νομού μας και το Βενιζέλιο και τις άλλες υγειονομικές μονάδες 12 η ώρα στην ΔΥΠΕ και το Σαββάτο στο αντίστοιχο συλλαλητήριο που θα γίνει 11 η ώρα στην Πλατεία Ελευθερίας για το θέμα της κοινωνικής ασφάλισης που είναι δεμένο με την υγεία. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Και εγώ να ευχηθώ, καλούς αγώνες, κύριε Βρύσαλη. Να είστε καλά. Έτσι, μαζί με το λαό μας, νομίζουμε το αξίζουμε. Έτσι, για ένα ποιοτικότερο, έτσι, δημόσιο σύστημα υγείας για όλους. Λοιπόν, να είστε καλά, είστε επανειδήν.